Mm. Μάνα, αγάπη μου, μοτεράκι έχεις βάλει. Ναι, τέλεια, Λουκά, όλα. Mm. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Λουκά, ξέρεις τι λέω. Να κάνουμε εδώ τους αραβώνες. Εγώ. Mm. Δεν το συζητώ, εδώ θα τους κάνουμε. Να φάμε και καλά. Τους αραβώνες. Ναι, Λουκά μου. Το κάνω, αποφασίζω εγώ το τραπέζι. Έτσι, βέτο. Κάνω ό,τι θες. Ναι, πάρε και καμιά ανάσα όμως. Λουκά, μη μου κολλάς. Έχω εκνευρισμό και την έχω πέσει στο παλιτό. Εγώ έχω εκνευρισμό, αλλά δεν ξέρω που θα την πέσω ακόμα. Να σου χαρίσω τη μαμά μου. Τι λες, ναι. Γιατί. Με έχει εκνευρίσει πάρα πολύ. Μου την δίνει που άφησε τον πατέρα μου. Και ό,τι μου λέει, φουντώνω ρε Λουκά. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Εγώ νομίζω θα γυρίσει τρέχοντας. Θα τελειώσουμε τις ενδοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, ξέρω εγώ. Θα πάει στην Ευκλήδη, κατευθείαν του γκρουφ. Mm. Σιγά μου να αφήσει αυτή τις βόλτες στην Αθήνα και τα θέατρα και τις βιτρίνες και να γυρίσει τον μπαμπά μου. Να πεις και εσύ έτσι. Εγώ. Έπαιδε. Γιατί. Με τόσο καιρό σε παρακαλώ να έρθει μια βόλτα και ζήτησε το απαγορεύεις. Τώρα της φούντωσε μέσα η επιθυμία για μεγάλη ζωή και αν δεν μαζέψεις. Λουκά, είμαι έγκυος. Τι. Και μου το λες τώρα. Ποιο είναι το παιδί, άτιμη γυναίκα. Σταμάτα ρε τις πλάκες. Έχω το παιδί μας και αντί να ασχολούμαι με το παιδί μας, κάθομαι και ανησυχώ για τη μάνα μου. Δεν τρέπεσαι λίγο, μάνα σου είναι. Φυσικά και θα ασχοληθείς μαζί της. Περνάει τώρα μια κρίση προσωπικότητας η γυναίκα. Ναι, και από ό,τι βλέπω, τι είναι να γίνει μεταδοτική, Λουκά. Α, γιατί. Καλό θα μας κάνει λίγη ενδοσκόπηση. Α, ενδοσκοπείς κι εσύ. Έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Και τι βλέπεις. Ότι είμαι ένα χρυσό παιδί, με μεγάλη καρδιά. Και με τριόφρον. Και πολλά ταλέντα. Ναι. Και πού σκέφτεσαι να τα διοχετεύσεις αυτά σου τα ταλέντα. Α, εκεί να το πας πάλι. Εγώ, μόνο του πάει, Λουκά μου, εσύ το είπες, μόνο σου το είπες. Ότι είσαι ένα χρυσό παιδί με πολλά ταλέντα, μεγάλα ταλέντα, κάπου δεν πρέπει να τα αξιοποιείς, Λουκά μου. Ας πούμε σε ένα δικηγορικό γραφείο. Γιατί και εγώ κάνω την ενδοσκόπησή μου, Λουκά, και προκύπτει ότι είμαι όλο και πιο έγκυος. Νωράκι μου, τα είπαμε αυτά και τα συμφωνήσαμε. Και μου είπες να κάνω ό,τι αποφασίζω εγώ. Ναι, αλλά να το αποφασίσεις λίγο γρήγορα, Λουκά μου, εντάξει, γιατί έχουμε και ένα παιδί και μεγαλώνει και σε λίγο γεννάω. Με πιέζεις όμως, γιατί μου μπλοκάρεις την ενδοσκόπηση. Ναι, ενδοσκοπήσω, Λουκά μου, αλλά λίγο πιο σύντομα. Σε παρακαλώ, το παιδί είναι stand-by. Θα κάνω το εντατικό κόλος. Άντε, τρώγε πια. Δεν μπορώ να περιμένω μία ώρα για το γλυκό. Πώς να πάω, παιδί μου, έχει ταράξει τον πυρι. Δεν κι εγώ μιλάω, αλλά τρώω. Τρώμε και μιλάμε, έτσι κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί δεν έχεις τρόπους. Όταν τρώμε, δεν μιλάμε. Λουκά! Θες να σου φέρω το πιάτο καφέλο. Να χαραμίσεις εσύ μπουκιά. Εσύ πολύ μου τη λες τελευταία με λαχρινάκι και δεν μ' αρέσει αυτό. Μήπως να το ξανασκεφτώ. Μήπως να κάτσω στα αυγά μου και να κάτσω με τη μαμά μου. Σου καλύτερη ιδέα εγώ. Θα μείνουμε εμείς οι δυο μαζί και θα στείλουμε τη Στέλλα στο γραφείο που θα είναι και άδειο τώρα. Λουκά! Έρχεται το γλυκό σου. Για να τελειώσουν τα ναι, πολύ ωραία όλα. Να σας ρωτήσω, μήπως έχετε αραβανί. Νόρα. Τι, ήταν πολύ ωραίο την άλλη φορά που είχαμε έρθει. Έχετε. Βεβαίως. Θα μας φέρετε ένα, δύο. Νόρα. Να μην τσακωθούμε, καθένα στο δικό του. Να φέρω δύο. Δύο. Καληνύχτα, Λουκά. Ναι, καληνύχτα τώρα. Ξυπνήσει. Καληνύχτα, καληνύχτα. Ε, Λουκά, τι έπαθες τώρα. Τι έπαθα, ρε Νωρά. Έγινε αυτό που κοροϊδεύω, δηλαδή. Εγώ το Λευτέρι έλεγα καληνυχτάκια και τώρα κοντεύω να βγάλω άδεια επαγγέλματος. Θα το λύσουμε, δεν είπαμε. Πότε. Εγώ θέλω να τη ζήσω την εγκυμοσύνη μαζί σου. Ο γιατρός είπε ότι όπου να είναι θα κλωτσίζει, να μην είμαι εδώ δηλαδή. Δεν θα κλωτσίσει σήμερα, μην ανησυχείς. Και πού το ξέρεις, το είπε. Το ξέρω, παιδάκι μου, το ξέρω. Mm. Αφού σου είχε αδυναμία. Θα περιμένει να σ' ακούσει για να κλωτσίσει, θα δεις. Λες, α. Και άμα κλωτσίσει επειδή θα τη λείπω. Δεν θα το καταλάβω, Λουκά, γιατί θα κοιμηθώ βαριά. Έφαγα πολύ και θα κοιμηθώ βαριά. Αμάν, παίρνω ώρα και στόπα. Τι το θέλει το δεύτερο ραβανί. Τρως και εσύ λες και δεν υπάρχει αύριο. Υπάρχει, Λουκά, αύριο και θα μας βρει εδώ πέρα. Καληνύχτα. Αν νιώσεις κάτι. Θα σε πάρω τηλέφωνο, Λουκά. Ναι. Καληνύχτα. Σταμάτα, θα μας ακούσει η μαμά.
με αυτή τη μαμά. Μαμά, είναι αυτή η μηχανή του χρόνου. Μην γυρίσει τα μαθητικά μου χρόνια. Έλα ρε, Λουκά. Αλλά... Σ' αγαπώ. Αλλά πού με βάζεις. Μαγική φράση αυτή του Καβάφη. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Και σωστή. Γιατί εσένα σε ακολουθεί η μονευασιά. Τον μπαμπά δεν είδα να σε ακολουθεί και ανησυχώ. Μην ευτελίζεις την ποιήση, Νόρα μου. Για Καβάφη σου μιλάω. Κι εγώ για Ευκλήδη, μαμά. Να σου πω, δεν σου λείπει καθόλου. Δεν σκέφτεσαι δηλαδή τι κάνει, πώς περνάει. Μια χαρά περνάει. Δηλαδή, δεν θέλεις να του μιλήσεις, ε? Μαμά. Τι έγινε. Μαμά. Μαμά, κλώτσισε. Μαμά. Αυτά που ακούει. Α, δεν το πιστεύω. Α, δεν το πιστεύω. Μαμά, κλώτσισε. Από εδώ και πέρα, όλο κλωτσιές θα τρως. Να πάρω το Λουκά, να πάρω το Λουκά, να το πω. Τέτοια ώρα, παιδί, μας. Τι λες τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τον πάρω. Το πιστεύω, τι καλό. Άλλε ρε Λουκά, στην υγειά σου. Στη σπάνια μοναξιά σου. Άλλο κορίτσι μου, τι έγινε. Κλώτσισε, Λουκά. Κλώτσισε, κλώτσισε. Κλώτσισε! Η Μπέμπα κλώτσισε! Πώς ήτανε? Δεν ξέρω. Τι θα σου πω τώρα. Ήτανε σαν να ανακατεύτηκε κάτι μέσα μου. Μια εσωτερική μετακίνηση. Είσαι σίγουρη ότι κλώτσισε η Μπέμπα? Ε, παιδάκι μου, λες να με κλώτσισε η μάνα μου. Όχι, λέω μου πως σε κλώτσισε το δεύτερο ραβανί. Η Μπέμπα ήτανε, Λουκά. Δυνατή κλωτσιά. Εντάξει, δεν με ρίμαξε κιόλας. Καλά, καλά, κλείσει, έρχομαι, έρχομαι. Όχι, όχι, αγάπη, αγάπη, είναι πολύ αργά. Άστο. Να κοιμηθώ κι εγώ καλύτερα, ναι. Και εγώ τι θα κάνω, δηλαδή, τόση χαρά που έχω τώρα, τι θα την κάνω. Θα χαρούμε αύριο μαζί, εντάξει. Καληνύχτα, μπαμπάκα. Καλά. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κλώτσισε! Κλώτσισε! Η Μέμπα κλώτσισε! Κλώτσισε! Μάγκες, η κοράκλα κλώτσισε! Όχι ρε γαμώτο, όχι, τι έχω κάνει και με τιμωρεί έτσι ο Θεός. Ο Λουκάς θα με πήγαινε να ανοίξει. Όχι Δάφνη μου, άστο να χτυπάει. Και να σου πω και το εξής, ξέρεις τι θα κάνουμε. Δεν θα πάμε εμείς να μείνουμε σπίτι μου, θα στείλουμε τον Ηλία να μείνει. Εμείς θα νοικιάσουμε αλλού και θα πάμε εκεί να μείνουμε. Και δεν την πούμε τη διεύθυνση στο Λουκά. Κάτι θα έχει γίνει, Νικολά, αλλά πήγαινε να μείνει. Το καλό που του θέλω είναι να γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Αλλιώς θα τον περάσουμε στην τζαμαρία. Τι θέλεις πάλι εδώ ρε, τι! Κλώτσισε! Καλά έκανε, να γιάσει το πόδι του! Η Μπέμπα ρε, κλώτσισε! Κλώτσισε η Μπέμπα την ώρα! Άντε, μπράβο! Συγχαρητήρια! Ρε Δάφνη, γιατί του δίνεις θάρρος τώρα και εσύ μου λες? Κοίτα, 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 εκεί η αναισθησία. Εγώ έτρεξα μέσα στη νύχτα να μάθεις πρώτα τα νέα εσύ και εσύ ξυνίζεις. Ό,τι έπρεπε ήταν τώρα το γλυκάκι. Άμα βάλεις και ποτάκι θα γίνει ακόμα καλύτερο. Όχι, Δάφνη μου, όχι ποτό! Σαμπάνια έχουμε. Κάτι έχουμε. Σιγά μη σου ανοίξουμε και σαμπάνια, ρε κρετίνε. Άλλο μωρό δεν κλώτσισε, μόνο η Μπέμπα του Λουκά. Τον ακούς, Δάφνη? Όχι, πες μου, τον ακούς. Εδώ που τα λέμε, Λουκά μου, είσαι κομματάκι υπερβολικός. Τι? Είσαι με το μέρος του. Κάλασε, χάλασε και σένα, εσένα τα μούτρα τους έκανε. Εντάξει, βρε Λουκά, το καταλαβαίνουμε. Έχεις και εσύ τις χαρές. Έλα, πάρε ένα γλυκάκι. Θα τις μοιράζομαι με εσάς, τα κολλητάκια μου. Και όταν θα μετακομίσετε. Εκεί να δεις. Θα είμαστε και πιο κοντά. Όχι, όχι. Συνέχεια θα έρχομαι. Αυτή είναι η Μπέμπα. Ντρούν το κουδούνι εδώ. Ρε φίλε, τόσο μίσος για το φίλο σου, τόσο. Κάθε άλλο. Εγώ σε εκτιμώ και σε εμπιστεύομαι. Τόσο πολύ μάλιστα που θα σου αναθέσω την ιατρική φροντίδα της κόρης μου. Βέβαια. Κολικούς η Μπέμπα στον Νικόλα. Δοντάκι η Μπέμπα στον Νικόλα. Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που πήγα και σπούδασα γιατρός. Ηλεκτρολόγος έπρεπε να γίνω. Τώρα δεν είσαι εντάξει όμως. Ξέρεις την ιστορία μου. Ξέρεις πόσο τσακίστηκα με το θέμα της ουδεσίας.
Και τώρα κάνω τη δική μου οικογένεια. Απλώνω τις δικές μου ρίζες. Αχα. Και εγώ τι φταίω που εσύ απλώνεις ρίζες? Ακουμπάω πάνω σου τη χαρά μου. Και εσύ τρως τα γλυκάκια μου. Ωραία. Ρούφιξες τώρα το γλυκάκι σου, τράβα σπίτι σου. Ο φίλος Νικόλας στις χαρές φαίνεται. Λοιπόν, τέρμα το μάτς. Πάρε ένα γλυκάκι ύπνο. Εμείς Λουκά θα πιούμε ένα ποτό, έτσι. Αμέ. Δεν πιο κι Λουκά, σε παρακαλώ, αγάπη μου. Κοριούς θα κολλήσουμε. Θα κολλήσουμε. Δεν κατάλαβα. Έχασα την πρώτη κλωτσιά. Τη δεύτερη δεν τη χάνομαι τίποτα. Έλα. Μπορεί να πάει βράδυ μέχρι να κλωτσείς. Τι θα γίνει, έτσι θα καθόμαστε. Έτσι ακριβώς. Λουκά, θα σε κλωτσήσω εγώ, στο λέω. Το λέμε συγκεντρωμένος. Το πιστεύω. Τι ήθελα και το πάει γυναίκα, τι ήθελα. Αυτό μας έλειπε δηλαδή. Δεν το ζω, δεν το ζω, να μην το μάθαινα κιόλας. Λουκά, με πιέζεις. Πιστεύω αυτό το πράγμα. Σε παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έγινε, Μελιτάκι? Λερέζες βλέπω. Μήπως βλέπεις πουθενά και 100 εκατομμύρια? Τι πράγμα? Τόσα ζήτησε η Ντέζη. Δεν το πιστεύω. Κουπάς εσύ. Κα, ακούς τι έγινε. Δεν ακούω τίποτα. Τώρα περιμένω το σουτ. Καθίσει τον πόνο του εδώ πέρα. Να σου πω και τι είπαν οι άλλοι. Πώς αντέδρασαν, τι θα κάνουν. Δεν έχουν και πολλά περιθώρια. Απ' τη μια δεν μπορούν να κάνουν πίσω και απ' την άλλη είναι πολλά τα λεφτά. Λουκά, ακούς. Ακούω. Και συμπεραίνω ότι κάποιοι θα πάνε στη φυλακή. Όχι απλώς κάποιοι. Μια κάποια αδελφή σου, Λουκά. Η αδελφούλα μου δεν έχει να πάει πουθενά. Έχει χρέη κουμπάρας να εκτελέσει. Συν ότι έλειπε στην Αμερική την εποχή των παγετώνων του βουνού. Άρα, η Ερίαδα μένει εκτός, ε? Και ο Στέφανος πάει σούπιτος. Σου έχει περάσει από το μυαλό ότι ίσως αυτό να είναι το δίκαιο. Ο Στέφανος είναι μπλεγμένος σε αυτή την ιστορία. Και όχι μόνο σε αυτή. Από 10 μεριές μπορείς να τον πιάσει και να τον χώσει μέσα. Τώρα εδώ έχει ένα δίκιο το αγόρι μου. Καλά, στο αγόρι τώρα και πιάσει το κορίτσι. Γιατί δεν κλωτσάει? Α, σε μέρα, Λουκά, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να κοιμάται. Ωραία, ξύπνα την, να τεντωθεί να κλωτσίσει. Έλα, μπέμπα. Ναι, θα τεντωθεί και θα ανοίξει και τα παράθυρα. Α, σε μένα, σκοφό, ρε Χριστιανέ μου. Αμάν, έχει πέσει χειμερία, ανάρκη το παιδί. Πιστεύω. Ακούω 100 εκατομμύρια. Και δεν μαζεύω αυτά τα λεφτά. Και εγώ δεν έχω τρόπο να βοηθήσω. Εσύ γιατί να βοηθήσει, δεν κατάλαβα. Σκότωσε κανένα σε κανένα βουνό. Όχι, γιατί είναι άνθρωπό μου. Γι' αυτό. Για το σπίτι να πουλήσω δεν φτάνουν. Πας καλά, Μελίτα, που θα πουλήσει το σπίτι. Είσαι ένα παιδί, Μελίτα, είσαι μάνα, μην το ξεχνάς. Θα το πάρω το παιδί μετά και θα φύγουμε μαζί με τον Στέφανο. Και θα αφήσει ένα μέγαρο στην Τέζη. Και να ανέβρισμα στην Αμαλία. Λουκά, αν δεν κάνω λάθος, εσύ το έδωσε το σπίτι τότε στην Τέζη, τότε που χρειάστηκε. Εγώ στο παιδί μου το έδωσα. Λουκά, κάνε πιο πέρα, σπεκτιμωμένα να πνέω. Άσε με να είμαι κοντά σε σένα, γιατί αν πλησιάσω τη Μελίτα θα την πιάσω το μαλλί. Γιατί τόσο παράλογο το βρίσκεις, δεν καταλαβαίνω. Θέλω να ζήσω τη ζωή μου με τον Στέφανο και να ζήσω καλά. Και θα κάνω ό,τι περνάει το χέρι μου. Όλη αυτή η κομπανία κολυμπάει στο χρήμα. Άσε αυτοί να δώσουν από το εστέριμά του. Σιγά να μην αφήσω εγώ την ελευθερία του Στέφανου σε αυτή την κομπανία. Πού πας, ρε παιδί μου! Τουαλέτα, δεν επιτρέπεται. Γιατί δεν με κλωτσάει? Γιατί έχει μια δουλειά, Λουκά, τι να σου πω. Αλλά θα φύγω κι εγώ, αλλά δεν θα αργήσω, έτσι. Πες να περιμένει, μην κλωτσήσει τώρα που θα λυπώ. Θα τη το πω.